Φέραμε δύο σακούλες παιχνίδια, τα οποία ήρθαν από το κοροπή, μας τα φέρανε για να τα δώσουμε σε εσάς. Χάρουν τα παιδάκια, να δώσουμε χαρά στα παιδάκια. Τα άλλα παιδιά δεν είχαν καθόλου παιχνίδια, γι' αυτό τα για να χαρούν τα άλλα παιδιά. Ούτε 100, ούτε 600, αλλά ούτε και 980 μεγάλες κούτες δεν έφτασαν για να κλείσουν μέσα τους τα χιλιάδες παιχνίδια που συγκεντρώθηκαν σήμερα μόλις μέσα σε 3 ώρες από 6 σημεία σε ολόκληρη την χώρα για την εκστρατεία «Όλοι μαζί για το παιδί» που οργανώνουν ο Sky σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα. Μια τεράστια γιορτή για τους μικρούς μας φίλους είχε στηθεί από νωρίς το πρωί στα Σπάτα. Χριστουγεννιάτικη μουσική, νεράιδες που έβαφαν τα παιδάκια, ένα εργαστήρι κατασκευών με πυλό και φυσικά ο κλόουν ήταν εκεί για να διασκεδάσουν και να ευχαριστήσουν παράλληλα για την προσφορά τους μικρούς και μεγάλους. Είναι μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Σε όλα τα σημεία έχουμε μαζέψει απίστευτο αριθμό κούτες, πάρα πολλές, πάνω από 250 κούτες κάθε Σάββατο. Παρακαλούμε τον κόσμο να έρθει, να ανταποκριθεί, να βοηθήσουμε τα πολλά πολλά ιδρύματα, 10.000 παιδιά που δεν στάθηκαν τυχερά στη ζωή τους. Λοιπόν Άρη, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο που λένε και τα παιδιά εδώ στην τηλεόραση με δίπλα μου. Η πρόκληση βεβαίως και η πρόκληση συνεχίζει να ισχύει. Μέχρι τις 2 τουλάχιστον το μεσημέρι, ο ειδικός χώρος εδώ περιμένει και βλέπω τώρα ένα κύριο με 3 μαύρες σακούλες, οι οποίοι έρχονται και αυτός να συνδράμει και να βοηθήσει. Λούτρινα αρκουδάκια, μουσικά όργανα, παιδικά βιβλία, κούκλες, ρομποτάκια, αυτοκινητάκια, τρενάκια, μοτοσικλέτες, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε έφεραν σήμερα οι πολίτες εδώ στη Νέα Σμύρνη προκειμένου να στηρίξουν την προσπάθεια «Όλοι μαζί για το παιδί». Μικροί και μεγάλοι, εκτός από τη χαρά της προσφοράς στα παιδάκια που πραγματικά έχουν ανάγκη, είχαν και την τύχη να ζήσουν και στιγμές οικογενειακής ευτυχίας και να περάσουν χρόνο μαζί, ακούγοντας διαδραστικά παραμύθια. Μέσα σε μια πλημμυρίδα από μικρούς και μεγάλους, πραγματοποιήθηκε η δράση «Όλοι μαζί για το παιδί» και στο Μαρούσι. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, πρώτον και από τους εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας που βοήθησαν εθελοντικά την εκδήλωση. Αλλά αυτό που έχει σημασία έχει ότι αυτή την εκδήλωση την αγκάλιασε ο κόσμος, δίνουν τα ίδια τα παιδιά τα παιχνίδια για άλλα παιδάκια που έχουν ανάγκη. Στη δώρα γεμίσαμε κούτες. Έχουμε μαζέψει πάρα πολλά και συνεχίζουμε και γεμίζουμε ακόμα περισσότερα. Έρχεται πάρα πολύς κόσμος και βλέπουμε ότι ο κόσμος θέλει να βοηθήσει όλα τα παιδιά. Ως άκρο συγκινητική κρίθηκε και η συμμετοχή του κόσμου στην Λάρισα, τον Βόλο αλλά και στην Καβάλα, όπου η προσφορά ξεπέρασε κάθε προσδοκία καθώς οι πολίτες κατάφεραν να συγκεντρώσουν περισσότερες από 300 σκούτες γεμάτες παιχνίδια. Αύριο Κυριακή 23 Δεκεμβρίου η δράση του «Όλοι μαζί για το παιδί» θα συνεχιστεί σε 6 σημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να φέρουν τα παιχνίδια τους στο εμπορικό κέντρο Athens Cart, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, στο Μαρούσι, στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens, στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Λαμία και στην Αλεξανδρούπολη. Μαζί για το παιδί είμαστε όλοι εδώ, μαζί για το παιδί σας περιμένω.